Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώντας, θα ήθελα να εκφράσω την οδύνη μας, διότι μόλις πληροφορηθήκαμε ότι έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Εύα Κοντομανίδου και ήταν βουλευτής και του Συνασπισμού, υποψήφια με τη Δημοκρατική Αριστερά, αν δεν κάνω λάθος, το 2012. Έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της σε πολλές ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Και θα εκφράσουμε τη θλίψη μας. Προσέξτε, έχετε πάρει, περνάω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχετε πάρει ένα πάρα πολύ ολισθηρό δρόμο. Βεβαίως έγιναν κάποιες δηλώσεις, αλλά θα σας έλεγα να μαζέψετε τους βουλευτές σας, οι οποίοι δημοσίως αμφισβητούν και τη χρήση του όρου γυναικοκτονία. Ο ΙΕ καλεί για άμεσες εθνικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση, όπως λέει, της πανδημίας γυναικοκτονιών και έξερσης ενδοοικογενειακής βίας. Προσέξτε, δεν είναι δευτερεύον. Και όταν συλλαμβάνονται 14 γυναίκες, οι οποίες με τα απόλυτα μέτρα προστασίας πάνε και αναδεικνύουν με τον πιο λιτό και απέριτο τρόπο αυτό το μείζον ζήτημα, η κυβέρνησή σας τι έχει να πει, ότι πρέπει να μπει στο ζύγι τι ακριβώς? Να τις πούμε λοιπόν να μπουν σε μια τάξη τρίτης δημοτικού που επιτρέπονται 27 άτομα. Ή σε ένα λεωφορείο, όπου επιτρέπονται δεν ξέρω κι εγώ πόσα. Και δεν κολλάει εκεί. Να υπάρχει μέτρο λοιπόν και να καταλαβαίνετε σε ποιον ολισθηρό δρόμο βαδίζετε, διότι έχετε απλώσει το έδαφος μια χαρά και αισθάνεται ο κάθε ακροδεξιός ότι μπορεί να μηνύει ταυτόχρονα τον Τσίπρα, τον Κουτσούπα και τον Βαρουφάκη. Και δεν είδα εκεί πέρα να βγαίνει από το κόμμα σας καμία ανακοίνωση και να εγκαλούν κάποιους πίσω στη σοβαρότητα. Προσέξτε λοιπόν. Δεν συζητάω για τα ανεκδιήγητα του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν τόλμησε να βάλει στη θέση του τον Γεωργιάδη, που είπε ότι είναι περήφανος για τους 100 νεκρούς την ημέρα, και ήρθε και κάλυψε την αθλειότητα του Γεραπετρίτη, του κύριου Γεραπετρίτη, ο οποίος έκανε μία άθλια υπεκφυγή για να αποφύγει οποιαδήποτε ευθύνη, να λέει ότι στις ΜΕΘ υπάρχει μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας και καλό είναι να τις αποφεύγουμε. Και δεν είχε το πολιτικό σθένος ούτε αυτός ούτε ο προϊστάμενός του να έρθουν στη Βουλή και να πούνε λάθος. Στρεψοδικία και εκεί. Να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Οι ΜΕΘ σώζουν ζωές και δεν έχουμε αρκετές. Και η ευθύνη σας βαραίνει. Τελεία και παύλα. Στα του νομοσχεδίου. Έχουμε ζητήσει από την αρχή της συζήτησης τη μελέτη, τα πρακτικά της Επιτροπής, η οποία αποφάσισε και απεφάνθη ότι μια χαρά είναι να μειωθεί το προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας κατά 65%. Την επικαλείστε. Όχι, μη βιάζομαι. Έχουν περάσει 4 συνεδριάσεις της Επιτροπής. Τι να μη βιάζομαι. Ήρθαμε στην Ολομέλεια, υποκαθεστώς πανδημίας και περιορισμού και των διαδικασιών, και μου λέτε μη βιάζομαι. Πότε θα τη δούμε δηλαδή? Καλούμαστε να κρίνουμε. Ο λόγος σας και ο λόγος μας δηλαδή. Θα τα πούμε μετά. Πότε μετά θα τα πούμε? Όχι, δεν τα λέμε. Ισχυρίζεστε κάτι. Σας καλούμε να καταθέσετε το τεκμήριο και δεν το κάνετε. Μην διακόπτετε, κύριε Υπουργέ. Σας παρακαλώ. Μην διακόπτετε τον ομιλητή. Πάμε τώρα σε αυτό. Πάμε τώρα τα περιδόσεις. Φέρτε και τα πρακτικά. Παρακαλώ, μην κάνετε διάλογο. Διότι ο κανονισμός, θα ξεκινήσω από αυτό. Ο κανονισμός τον οποίο αναφέρεται η συγκεκριμένη νομοθεσία υπήρχε από το 2009. Άλλαξε δύο φορές την πορεία. Τι κάνατε λοιπόν μέχρι το 2015? Τι κάνατε εκτός από μνημόνια και ύφεση? Αμολάγατε χαρταετό? Και μας ζητάτε μας τα αρέστα που σε λίγους μήνες φέραμε νομοσχέδιο? Είχαν περάσει τα προεδρικά διατάγματα. Σας στέλνανε υπηρεσιακοί επιστολές αναλυτικές και σας λέγανε είναι έτοιμη η υπηρεσία να λειτουργήσει. Μία υπουργική απόφαση έλειπε, την οποία δεν εκδώσατε για 1,5 χρόνο. Και ζητάτε από μας τα αρέστα? Δεν μιλάω για το ζήτημα του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, διότι θεωρείτε ότι δεν έχετε κανένα λόγο να εξηγήσετε ή να τεκμηριώσετε αυτή την επιλογή. Στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Και οι εξηγήσεις που ακούμε εδώ είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δυστυχώς. Μειώνεται λοιπόν το προσωπικό της αρχής
πολιτικής αεροπορίας. Απαξιώνεται το έργο των αερολιμενικών. Υπάρχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, οι οποίες πραγματικά δεν αντιλαμβάνουμε πώς μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι θα είναι συμβατή στις υποχρεώσεις τους με την τήρηση των αρμοδιοτήτων αυτών οι υπάλληλοι της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας από έναν υπολογιστή στην Αθήνα. Δηλαδή θα καθυστερεί ένα αεροπλάνο στην Κάρπαθο, ας πούμε, ή σε ένα άλλο αεροδρόμιο νησιωτικό, απομακρυσμένο, θα παθαίνει ένα μικροατύχημα ένας επιβάτης, θα τον βγάζουν έξω γιατί έχει overbooking και θα περιμένει ακριβώς να κάνει τι. Να καταγράψει το παραπονό του, να περιμένει τρεις μήνες οι οποίοι μπορούν να γίνουν έξι. Και αυτό θα προστατεύσει τα δικαιώματα των επιβατών. Δεν θα τα προστατεύσει. Ούτε την εικόνα της χώρας θα προστατεύσει. Διότι όταν φύγει ο εφιάλτης της πανδημίας, θα ελπίζουμε όλοι μαζί να επιστρέψουν τα τουριστικά κύματα στη χώρα μας. Για φανταστείτε τι έχουμε να πάθουμε εάν βγει ότι η χώρα μας δεν έχει αποτελεσματικούς μηχανισμούς προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών και ποια δυσφήμιση μπορεί να υποστούμε διεθνώς εάν επισυμβεί κάτι τέτοιο. Δεν μιλάω τώρα για τα δυστυχήματα. Σας μιλάω για περιστατικά τα οποία είναι πάρα πολύ συχνά και τα οποία ακριβώς πολλές φορές λύνονται και με προφορικό τρόπο. Δεν καταγράφονται, γιατί ήρθατε εδώ και μας είπατε για την καταγραφή, λέει, των συμβάντων, μάλιστα στον καιρό του lockdown, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, της Θεσσαλονίκης. Τώρα θα φύγουν οι ελεγκτές, θα σας πω εγώ οι συμβάντα, άμα δεν έχει ελεγκτές εκεί. Και πόσο θα νομίζουν ορισμένοι ότι μπορούν να κάνουν ότι τους κατέβει. Πάμε παρακάτω. Θέλω στο υπόλοιπο της τοποθέτησής μου να επικεντρωθώ, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα μιλήσει και λεπτομερώς και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο κύριος Πίρτζης, ο οποίος ήταν και υπουργός μεταφορών και υποδομών. Θέλω να αναφερθώ στο μείζον ζήτημα της κρατικής ενίσχυσης της εταιρείας Aegean. Για να δούμε τι πάτε να κάνετε εκεί πέρα. Η Ελλάδα έχει 14 αεροπορικές εταιρείες. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει το 95% της κίνησης εσωτερικού και περίπου 40-50% της κίνησης που σχετίζονται με πτήσεις εξωτερικού. Θυμόμαστε δε πολλούς υπέρμαχους της ιδιωτικοποίησης να λένε ότι το πρόβλημα είναι ότι έχουμε κρατικό μονοπόλιο. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα έχουμε ιδιωτικό μονοπόλιο και τα προβλήματα τα οποία οι ακρεφνείς νεοφιλελεύθεροι της παράταξής σας λέγανε ότι θα τα ξεπεράσουμε, δηλαδή πιο ό,τι στοίχιζε στον Έλληνα φορολογούμενο η Ολυμπιακή, βεβαίως στοίχιζε έτσι όπως την είχατε κάνει να λειτουργεί, τώρα θα μας στοιχίζει το ιδιωτικό μονοπόλιο και θα μας στοιχίζει και χωρίς αντάλλαγμα από ό,τι μαθαίνουμε. Και μην μου πείτε για τα warrants, έρχομαι σιγά σιγά και ένα-ένα. Λουφτχάνσα. Παίρνει βοήθεια η Λουφτχάνσα από το γερμανικό κράτος? Παίρνει. Μάλιστα, συμφωνούμε. Δίνει μετοχές στο γερμανικό κράτος? Δίνει. 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Λουφτχάνσα, λοιπόν, έχει περάσει στο γερμανικό δημόσιο. Και όχι μόνο αυτό, το γερμανικό δημόσιο πήρε και μετατρέψιμα ομόλογα και άλλα δικαιώματα. Αυστριακές αερογραμμές, παρομοίως. Brussels Airlines, το ίδιο. Ερχόμαστε τώρα και οι φιλανδικές αερογραμμές. Πάμε τώρα στην Aegean. Τι έχει πάρει η Aegean? 150 εκατομμύρια μέχρι στιγμής από το εγκυοδοτικό πρόγραμμα του COVID. Έτσι. Μάλιστα. Δεν είναι κακό αυτό. Έχει πάρει και τη μερίδα του Λέοντος από τα 115 εκατομμύρια που πήρανε συνολικά οι εταιρείες των αερομεταφορών και έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα συνεργασία και άλλες φοροαπαλλαγές που προβλέπονταν γενικώς. Μάλιστα. Τα 150 εκατομμύρια που πήρα από το πρόγραμμα του COVID τα στερούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να εξηγηθούμε, διότι δεν φτιάξατε ειδικό πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων για μια τόσο κρίσιμη
οικονομική και κοινωνική λειτουργία όπως η αερομεταφορά, ειδικά σε μια χώρα η οποία έχει και την ισιωτικότητα. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση να ανακοινώσει τι, ότι θα δώσει λέει και άλλα 120 εκατομμύρια, μάλιστα. Ρωτάμε, τι θα πάρει το δημόσιο πίσω αυτό. Μας λέτε, θα βάλουν και ιδιώτες επενδυτές. Για μισό λεπτό, δεν πήραν 150 εκατομμύρια δάνειο πριν από λίγο καιρό. Πήρανε. Και τώρα έρχονται και λένε ότι θα βάλουν 60 για να γίνει ένας κουβάς εντός εισαγωγικών ενίσχυσης. Τι παίρνει για τα 120 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο, τι μας λέτε ότι θα πάρει, μας λέτε ότι θα πάρει warrants, δηλαδή δικαιώματα αγοράς μετοχών. Πάρα πολύ ωραία συμφωνία. Δηλαδή τους δίνουμε λεφτά με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο και ως αντιχάρισμα παίρνουμε ως ελληνικό δημόσιο το δικαίωμά μας να τους ξαναδώσουμε λεφτά. Καμία θέση στο Εποπτικό Συμβούλιο, καμία θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα λεφτά του Έλληνα φορολογουμένου δηλαδή θα τα διαχειρίζονται κατά τις δικές τους προτεραιότητες, οι οποίες κατά τεκμήριο, οι ίδιοι το παραδέχονται ζητώντας κρατική βοήθεια, δεν είναι συμβατές με το δημόσιο συμφέρον. Προσέξτε εδώ, για να μην παρεξηγηθούμε και να σας προλάβω και σας καλώ να μην το κάνετε αυτό, διότι θα πάρετε πάρα πολύ ισχυρή απάντηση. Εμείς είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε το πτυτικό έργο και τις θέσεις εργασίας. Όχι ιδιοκτησίες. Όχι τις ιδιοκτησίες, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Ρόδος. Πρέπει να έχουν πτήσει. Και εδώ θα είμαστε απολύτως σαφείς. Δεν έχει όμως την υποχρέωση ο Έλληνας φορολογούμενος να υπερασπίζεται ιδιοκτησίες. Η πολιτεία έχει υποχρέωση να εγγυηθεί ότι η συνδεσιμότητα θα παραμένει παρόλη την πανδημία. Και υπάρχουν μεριές της πατρίδας όπου όλοι οι υπόλοιποι, ναι, θα επιδοτούμε την πτήση, η οποία πρέπει να πάει εκεί, διότι δικαιούνται και οι κάτοικοι αυτών των νησιών να έχουν συνδεσιμότητα. Δεν κατάλαβα. Ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί δεν ζητάτε μετοχές από την Αιτζίαν. Τι είναι οι Γερμανοί, κομμουνιστές. Να ζητήσατε λοιπόν μετοχικό κεφάλαιο και να σας πω και κάτι, κύριε Καρμαλή. Επειδή οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων διασφαλίζουν τα συμφέροντα του δημοσίου με τον εξής τρόπο. Λένε ότι αν μια εταιρεία ενισχυθεί, όταν επιστρέψει τα χρήματα, αν δεν τα επιστρέψει εγκαίρως, θα τα επιστρέψει προς αυξημένα. Εσείς τι κάνετε εδώ πέρα τώρα, έχετε καταλάβει τι κάνετε. Δίνετε τα λεφτά στην Αιτζίαν και κρατάει όλο το ρίσκο το δημόσιο. Διότι το μόνο πράγμα που έχει είναι δικαιώματα αγοράς μετοχών. Πότε θα αυξηθεί λοιπόν η τιμή της μετοχής τόσο ώστε να μπορεί το δημόσιο να πάρει πίσω τα λεφτά του. Και μάλιστα και με την προσάυξηση, εγώ θα σας έλεγα, που προβλέπουν οι κανόνες περικρατικών ενισχύσεων. Δεν καταλαβαίνω το λόγο λοιπόν γιατί δεν ζητάτε να υπάρξουν τέτοιες προβλέψεις, να πάρει το δημόσιο μετοχές. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι απολύτως μεμπτό και από τη δική σας μεριά και από τη μεριά της εταιρείας. Και θέλουμε σαφείς απαντήσεις εδώ πέρα. Διότι φαίνεται ότι όταν κλείστηκε η συμφωνία δεν υπήρχε πιθανότητα ζημίας, υπήρχε βεβαιότητα ζημίας, την οποία την έχει βεβαιώσει και η ίδια η εταιρεία. 28/9. Ερωτάται ο κύριος Βασιλάκης εάν θα χρειαστεί για το τέταρτο τρίμηνο, τέλη Σεπτέμβρη, ρωτάτε, εάν θα χρειαστεί για το τέταρτο τρίμηνο να καλύψουν ζημιές από παράγωγα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είχαν κάνει συμβόλαια για πετρέλαιο, προφανώς, τα οποία ήταν ασύμφορα λόγω της πτώσης της τιμής του πετρελαίου. Πόσες ζημιές είχαν στο πρώτο εξάμηνο από αυτή τη διαδικασία? 70 εκατομμύρια. Και τι απαντάει ο κύριος Βασιλάκης? Ότι αν το πτυτικό έργο είναι κοντά στο 20%, ναι, θα έχουμε ζημιές. Και η εκτίμηση και της ίδιας της εταιρείας, όταν ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα, είναι ότι το πτυτικό έργο θα κινηθεί εκεί. Εδώ τις έχω τις ανακοινώσεις. Και η εκτίμηση της ΙΑΤΑ είναι η ίδια. Άρα τι έχουμε εδώ? Έχουμε το δημόσιο να μπαίνει σε μια συμφωνία, να ενισχύει μια εταιρεία η οποία παραδέχεται ότι έχει και άλλες ζημίες να καλύψει και βεβαίως να καλύψει και το τίμημα των νέων αεροπλάνων που πήρε. Πρέπει να δούμε πότε θα παραλυφθούν,
με ποιο τρόπο θα πληρωθούν. Πάει λοιπόν το ελληνικό δημόσιο, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε. Πάει λοιπόν το ελληνικό δημόσιο και ενισχύει μια εταιρεία η οποία σε όλους τους τόνους έχει να πει ότι εγώ πάω για μεγάλες χασούρες. Και ποιες είναι οι διασφαλίσεις? Ότι θα ανέβει με το χ δηλαδή. Πότε? Το 21, που και η εταιρεία και η ΙΑΤΑ λέει ότι θα έχουμε 20% του πτυτικού έργου του 2019. Και μάλιστα μπαίνει και ως όριο αυτό. Συμπερασματικά, προσέξτε, σας είπαμε και στις επιτροπές ότι οι καιροί των μεγάλων κρίσεων δεν είναι καιροί για νεοφιλελεύθερους πειραματισμούς. Τη δε συμφωνία με την Aegean σας υποσχόμαστε ότι θα τη βρείτε μπροστά σας. Διότι άμεση ενίσχυση, χωρίς να παίρνει το δημόσιο συμμετοχή και χωρίς να εξασφαλίζεται, ελέγχεται πολλαπλώς. Και δεν ελέγχεται μόνο πολιτικά, κύριε Γαρμαλή. Ωραία. Και να ξέρετε ότι τα λόγια μου τα μετράω προσωπικώς. Και τα λόγια μας εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ τα μετράμε. Προσέξτε πάρα πολύ καλά. Και δεν θα κινηθούμε μόνο σε επίπεδο ελληνικού κοινοβουλίου. Τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου πρέπει να δείξετε ότι τα σέβεστε. 120 εκατομμύρια είναι το 40% των μετοχών της Aegean αυτή τη στιγμή. Και εσείς παίρνετε 0. Μη μας πείτε ότι θα σας προειδοποιήσαμε. Ευχαριστώ πολύ.